από την απάντησή σας, κύριε εκπρόσωπε, σε σχέση με το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ και τη στάση της γερμανικής κυβέρνησης, μένει ανοιχτό ότι αν η άλλη πλευρά αλλάξει όρους, δέχεστε να ξαναδιαπραγματευτείτε νέο συμβόλαιο, νέα σύμβαση, νέο μνημόνιο, ξανά όρους. Διότι λέτε ότι είναι θέμα της γερμανικής κυβέρνησης να θεωρήσει ότι θέλει μια νέα έγκριση. Μια νέα έγκριση είναι για ένα νέο πράγμα, για μια νέα συμφωνία. Ή αφού η Ελλάδα έχει την ίδια συμφωνία, δεν δέχεται να αλλάξουν οι όροι της συμφωνίας. Ακούστε, η συμφωνία η οποία κλείστηκε τον Ιούλιο-Αύγουστο του 2015 περιλαμβάνει ως ουσιώδη ρήτρα της την συμμετοχή με χρηματοδότηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Σε περίπτωση που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποφασίσει ότι δεν θέλει να συμμετέχει με χρηματοδότηση, αλλά όλα αυτά αυτή τη στιγμή ακόμα αποτελούν υποθετικά σενάρια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Σε περίπτωση που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποφασίσει ότι δεν θα συμμετάσχει με χρηματοδότηση στο ελληνικό πρόγραμμα, τότε η συμφωνία την οποία έχουμε υπογράψει, όχι ως προς τα ζητήματα που αφορούν τους στόχους, τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά ως προς το σκέλος των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, θα πρέπει να τροποποιηθεί. Αυτή λοιπόν την τροποποίηση θα πρέπει να εγκρίνει το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Το Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας, από όσο ξέρω, διευκρίνησε ότι όλα όσα θα, την προηγούμενη Παρασκευή αν δεν κάνω λάθος, όλα αυτά θα συντελεστούν στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος, το οποίο η ελληνική κυβέρνηση έχει συμφωνήσει με τους θεσμούς και τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Δεν υπάρχει λοιπόν στο τραπέζι πρόταση για αλλαγή στόχων, για αλλαγή μέτρων, καθώς όπως γνωρίζετε υπάρχει ούτως ή άλλως συμφωνία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, τόσο ως προς το δημοσιονομικό μονοπάτι μέχρι το 2018, όσο και ως προς τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν για να πιάσουμε το 3,5% του πρωτογενούς πλεονάσματος. Οποιαδήποτε εξέλιξη θα αφορά μόνο την τροποποίηση σε ό,τι αφορά τους συμμετέχοντες και τους όρους συμμετοχής τους στο ελληνικό πρόγραμμα. Νομίζω ότι αυτό είναι απολύτως σαφές και αυτό είναι επίσης απολύτως γνωστό από την πρώτη στιγμή. Η Γερμανία πάντοτε έλεγε ότι εφόσον το ΔΝΤ δεν συμμετέχει με χρηματοδότηση στο ελληνικό πρόγραμμα, αυτό θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Γερμανικού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ, κύριε Κεχαγιά.